Και πάμε για το γλυκό της ημέρας. Μια λαχταριστή σοκολατόπιτα με καραμελωμένα φουντούκια που πραγματικά τα γλύφετε τα δαχτυλιά σας και εσείς και όποιος το δοκιμάσει και είναι πανεύκολη για να τη φτιάξετε. Μόλις με 5-6 υλικά θα γίνει το πιο νόστιμο σοκολατένιο καραμελένιο γλυκό που έχετε δοκιμάσει. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την πίτα με σοκολάτα και καραμελωμένα φουντούκια θα χρειαστούμε για την γκανάς 120 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και 200 γραμμάρια κουβερτούρα. Για τη βάση 650 γραμμάρια ζύμη κουρού χρυσή ζύμη και ένα κρόκο αραιωμένο με μία κουταλιά της σούπας νερό. Για τα καραμελωμένα φουντούκια 200 γραμμάρια μέλι, 200 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 120 γραμμάρια βούτυρο, 330 γραμμάρια φουντούκια καβουρδισμένα ανάλατα, μία πρέζα αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και 4 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, χρειάζεται να φτιάξουμε μία γκανά σοκολάτας και χρειάζεται να φτιάξουμε μία καραμέλα. Λοιπόν, έχω την κρέμα γάλακτος που θα βάλω σε ένα κατσαρολάκι εδώ. Και θέλω μια ποιοτική κουβερτούρα να βάλετε. Μπορείτε να βάλετε είτε γάλακτος, είτε λευκή, είτε μαύρη, ό,τι σας αρέσει. Απλά βάλτε ποιοτική κουβερτούρα, ποιοτική σοκολάτα. Λοιπόν, θα κόψω τη σοκολάτα μου σε ωραία κομμάτια εδώ. Όσο πιο μικρά κόψουμε τα κομμάτια τώρα, τόσο πιο λίγο θα ανακατέψουμε συνέχεια την κανάς μας. Οπότε είναι σημαντικό να κόψετε τη σοκολάτα σας, μικρά κομματάκια εδώ. Πώς το βλέπεις, φίλε Μπελέση, καλά τα πάω? Να συνεχίσω. Ναι, όση ώρα θα πάρει για να βράσει η κρέμα γάλακτος, εγώ το ψιλοκόβω τη σοκολάτα μου. Γιατί όχι, αφού δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Έτσι δεν είναι? Από τη στιγμή που μπήκα σε μια διαδικασία να φτιάξω ένα γλυκό, πρέπει να φτιάξω ένα γλυκό. Δεν πρέπει να βαριέμαι, γιατί ένα παραμικρό λάθος που θα κάνω μπορεί να στοιχήσει το γλυκό. Ένα στο φαγητό δεν είναι το ίδιο. Άμα κάνω ένα λάθος, συνήθως διορθώνεται. Κοιτάξτε εδώ, έχει βράσει η κρέμα γάλακτος. Τι θα μπορούσα να κάνω εδώ πέρα λάθος? Να την παραβράσω. Τι θα μπορούσα να κάνω άλλο λάθος? Να θέλω να κάνω γρήγορα τη διαδικασία και να μην έχει βράσει και να ξεκινήσω να κάνω την κανάζ. Οπότε τι κάνω τώρα? Με το που αρχίσει να σηκώνει την κρέμα γάλακτος, σβήνω τη φωτιά μου. Αυτό ήτανε. Ρίχνω μέσα την κουβερτούρα μου. Όλη. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Το πάει πίσω. Παίρνω την κουβερτούρα μου μπροστά. Ανακατεύω λίγο. Και μετράω. Μέχρι το... 10. Μέχρι το 15-20 μετράω. Εντάξει. Με το μετρήσουμε μέχρι το 15-20, παίρνουμε μία μαρίς και απλά ανακατεύουμε. Α, αυτό ήταν. Εύκολο ή δύσκολος τώρα? Πανεύκολο. Πανεύκολο. Η γκανάζ είναι έτοιμη εδώ. Την αφήνω στην άκρη και είναι πολύ σημαντικό να κάνετε ό,τι κάνω και εγώ. Πρώτα κάνουμε την γκανάζ, την αφήνουμε στην άκρη. Γιατί? Για να κρυώσει. Λίγο να κρυώσει, γιατί μετά στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε τη ζύμη κουρού για να ετοιμάσουμε την τάρτα μας. Άμα είναι καυτή η γκανάζ πάνω στη ζύμη κουρού, τι θα γίνει? Θα τη λιώσει. Οπότε θέλουμε λίγο να κρυώσει. Εδώ πέρα έχω ένα περίμαχο σκεύος 25 εκατοστών βούτυρο αλευρωμένο. Τώρα, να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ ζύμη κουρού χρυσή ζύμη. Γιατί είναι η μοναδική αυθεντική ζυμωμένη με βούτυρο, αυγό και γάλα. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε να είναι πολύ ποιοτική και χρειαζόμαστε πρώτα απ' όλα ένα ζυμαράκι για κάτω και στη συνέχεια ένα ζυμαράκι για πάνω. Γιατί όλη η σοκολατόπιτα θα μπει μέσα στο φούρνο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο ζυμάρι εδώ. Ανοίγουμε τη συσκευασία. Πολύ εύκολα, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Μόνο χρειάζεται να πάρουμε ένα ταψάκι, να βάλουμε από κάτω. Γιατί θα χρειαστεί να τη μεταφέρουμε. Να σας πω, το μόνο που έκανα είναι να τη βγάλω από την κατάψυξη και να την αφήσω 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Και απλά την ανοίγουμε εδώ, προσεκτικά. Και σε περίπτωση που μας σκιστεί κάπου, δεν πειράζει καθόλου. Γιατί τους αγιώς θα την ενώσουμε. Να, για παράδειγμα, τη σκίζω εδώ. Δεν μας πειράζει, γιατί το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να την ενώσουμε. Είναι πολύ εύκολη στη χρήση. Το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε και να φροντίσετε να υπάρχει ζύμη γύρω-γύρω, εδώ στο γύσο. Ό,τι περισσεύει το βγάζουμε έξω. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Δύσκολο ή εύκολο? Αρκετά εύκολο. Είναι πανεύκολο. Πάμε σε real time. Κοίταξε εδώ, η γκανάζ μου έχει κρυώσει. Οπότε θα κάνω, θα τη ρίξω πάνω από το ζυμάρι μου εδώ. Και θα απλώσω να πάει παντού. Πρώτα απ' όλα, σαν όψη αυτή τη στιγμή, δεν είναι πολύ σεξι? Θα δείτε τι θα γίνει, ότι θα μπει από πάνω και η καραμέλα. Λοιπόν, εδώ, αυτό πάει πίσω και αυτό που θα πάει, στο ψυγείο.
ας περιμένει στο ψυγείο. Και αν μπορεί να περιμένει κανένα μισάωράκι, ακόμα καλύτερα. Όσο περισσότερο κάτσει στο ψυγείο τώρα, τόσο πιο ωραίο θα βγει το κομμάτι στο τέλος σαν σχήμα. Επειδή θα ρίξουμε από πάνω την καραμέλα, άμα είναι και αυτό ζεστό και η καραμέλα ζεστή, σε κάποια σημεία θα ανακατευτούν. Οπότε, όταν κόβουμε το κομμάτι, δεν θα είναι σαφής η διαφορά σοκολάτας καραμέλας. Θέλουμε να είναι σαφής ή δεν θέλουμε? Οπότε θα κάνετε αυτό που σας δείχνω. Θα βάλετε στο ψυγείο και, αν θέλετε, ξεκινήστε τη διαδικασία της καραμέλας μετά από 10 λεπτάκια. Στο σύγχρονο κόσμο, λέγεται πως οι γλυκές πίτες πρωτοεμφανίστηκαν στη Μεσαιωνική Αγγλία, αλλά τότε ονομάζονταν τάρτες ή πίτες φρούτων, αφού δεν είχαν ζάχαρη. Η ζάχαρη τότε ήταν ένα σπάνιο και δαπανηρό υλικό που αποτελούσε σύμβολο πλούτου. Και πάμε να συνεχίσουμε με την καραμέλα μας. Λοιπόν, μία κατσαρολίτσα πάνω στη φωτιά. Εδώ. Τέλεια. Βάζουμε πάνω και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Τρία υλικά θα ρίξουμε στην αρχή. Ένα, δύο, τρία. Δεν χρειάζεται θερμόμετρο, μην σας φοβήσει. Θα κάνω μία εύκολη καραμέλα. Απλά ρίχνουμε το μέλι μέσα. Γιατί η καραμέλα μας θέλουμε να έχει γεύση ελληνική. Να έχει γεύση από μέλι. Αναγία μου. Μέσα το μέλι, μέσα καστανή ζάχαρη. Και μέσα το βούτυρο. Έχω κάνει κάτι δύσκολο, φίλε Μίτσο? Όχι. Να σας πω τώρα, όση ώρα προετοιμάζουμε εκεί πέρα την καραμέλα, μπορούμε να ψιλοκόψουμε τα φουντούκια. Να τα ψιλοκόψουμε, να τα κάνω στο μίξερ. Μίξερ. Βαριέστε, ε. Στο μίξερ θα το κάνω. Εγώ να σας πω ότι ήθελα να το κάνω με τα μαχαίρια, αλλά τα παιδιά θέλουν να φύγουν σήμερα νωρίς. Θέλουν να κάνω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Απλά κοιτάξτε εδώ, επειδή είναι πολλά τα φουντούκια συνταγή, είναι καμπουρδισμένα ήδη. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να μην τα χτυπήσετε κατευθείαν όλα. Σε δόσεις. Οπότε θέλω να τα χοντροκόψετε λίγα-λίγα. Έχουμε τον έλεγχο. Οπότε κοιτάξτε τι θέλω να κάνετε. Φτάνει. Κάποια μεγάλα κομμάτια, κάποια μικρά κομμάτια. Μην τα κάνουμε όλα ίδια. Θέλουμε να έχουμε διαφορετικές υφές. Οπότε θα τα βάλουμε στο μίξερ σε πόσες δόσεις? Σε τρεις. Σας την έπαιξα. Γιατί νομίζετε ότι θα είναι πιο γρήγορο. Αλλά. Φτάνει. Φτάνει. Μπράβο. Ξεχνάμε ότι τα φουντούκια είναι καβουρδισμένα και ανάλατα. Σε περίπτωση που πάρετε φουντούκια αλατισμένα, τότε θα βάλετε αλάτι μέσα στην καραμέλα που θα βάλουμε στη συνέχεια. Αλλά ιδανικά θα ήθελα να είναι ανάλατα, γιατί αλλιώς θα βγει πολύ αλμυρό. Λοιπόν, συνεχίζω. Εδώ. Τέλεια. Βουαλά. Θέλουμε μία μαρίζ, γιατί ακούγεται η καραμέλα κάνει τρομερό θόρυβο εδώ πέρα. Κάτι γίνεται ωραίο. Κοιτάξτε εδώ. Έλα, Παναγία μου. Τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό. Λοιπόν, η καραμέλα πάντα έχει γεύση καραμέλας, αλλά άμα βάλουμε λίγο αλάτι, τι γίνεται? Έχει 10 φορές τη γεύση καραμέλας. Σε περίπτωση που δεν βάλουμε αλάτι, η καραμέλα μας πάντα θα φαίνεται ότι έχουμε κάνει κάτι λάθος, ότι δεν έχει αρκετή γεύση καραμέλας. Ενώ με το που βάλουμε λίγο αλάτι, όπως βλέπετε το λίγο είναι σχετικό, έτσι. Μπορούμε να βάλουμε και πολύ λίγο. Να βάλουμε αλατάκι, γιατί το αλάτι βοηθάει πάρα πολύ τη διαδικασία. Και κοιτάξτε εδώ. Περιμένουμε μέχρι να λιώσει το βούτυρο. Αφρίζει η καραμέλα μας. Βουαλά, σελουί, σοφ σεζόν, αζέρντουι. Αν κάτι άλλο. Καλά, αυτές οι λέξεις δεν υπάρχουν, το καταλαβαίνεις που είπα. Λοιπόν, η καραμέλα μας είναι έτοιμη. Θα ρίξω μέσα τη βανίλια. Και θα ρίξω μέσα και τα φουντού. Με το που ρίξω τα φουντού, κάνω ένα ανακατεβού. Λίγο, ίσα-ίσα. Και με το που κάνω ανακατεβού, τι κάνω, φίλε Διονού? Κλείνω το φωτού και βγάζω εκτός φωτού. Τώρα, έχω να ρίξω μέσα αυγά. Άμα τα ρίξω μέσα τώρα, τι θα γίνει? Ομελέτα. Οπότε, τι θέλω να κάνετε εδώ πέρα? Λίγο υπομονούλα. Μπορώ να σας πω ότι έχω 15 λεπτά, πάω να πιω έναν καφέ και γυρνάω πίσω, γιατί τελειώσαμε. Βάζω αυτό πάνω στη σοκολάτα, καλύπτω με την υπόλοιπη ζύμη κουρού και βάζω μέσα στο φούρνο. Άντε, γεια, τελειώσαμε, αυτό ήτανε. Γκανάς και καραμέλα γίνανε σε χρόνο ρεκόρ. Ήταν δύσκολη? Όχι. Και η σύνθεση θα δείτε πόσο πιο εύκολη είναι. Πάω για καφέ και γυρνάω. Λοιπόν, και ενώ η καραμέλα μου είναι ακόμα ζεστή, κοιτάξτε εδώ, δεν έχει κρυώσει τελείως, γιατί αν κρυώσει θα σφίξει. Πρέπει σε αυτό το σημείο να προσθέσω μέσα στα αυγά μου. Έχω 4 αυγά, πολύ σημαντικό σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα, βάζω μέσα, ανακατεύω, εδώ. Θα δυσκολευτείτε λίγο, αλλά όλα θα πάνε καλά. Μην ησυχείτε. Πρέπει να γίνει έτσι, εδώ και εδώ, και εδώ και εδώ. Μήπως να πάρω μία κουτάλα. Εδώ. Θα πάρω μία κουτάλα γιατί η μαρίζα δεν βοηθάει. Εδώ. Μπράβο. Και πάμε να προσθέσουμε και τα υπόλοιπα. Δύο. Σιγά σιγά. Ένα τα αυγά.
Χρειάζεται αυγά για να γίνει η καραμέλα πιο πολύ γέμιση. Θέλουμε να φουσκώσει μέσα στο φούρνο, να γίνει σωστά, να γίνει ωραία. Φαίνεται λίγο παράξενο, σας είπα, αλλά μην ανησυχείτε. Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι. Τρία. Βλέπετε ότι σιγά σιγά, καθώς προσθέτω και τα υπόλοιπα αυγά, αρχίζει το μείγμα μου και αραιώνει. Βλέπετε, άρχισε και γίνεται ρευστό, ακριβώς όπως θέλουμε να γίνει. Λιώνει η ζάχαρη μαζί με τα αυγά και γίνεται ακριβώς το μείγμα που θέλουμε να γίνει. Σας λέω στην αρχή, θα σας φανεί λίγο παράξενο, μην το φοβηθείτε. Και τώρα, με το τελευταίο αυγό, βλέπουμε ότι όλο το μείγμα έχει ισορροπήσει και γίνει τέλειο. Το βλέπεις, τα αυγά δέσανε με την καραμέλα και ουσιαστικά όλο αυτό, καθώς πήξει μέσα στο φούρνο, θα γίνει σαν κρέμ μπρουλέ. Λοιπόν, τώρα το μείγμα μου είναι έτοιμο, είναι αρκετά νερουλό, οπότε τι ήταν πολύ σημαντικό να κάνουμε. Να έχουμε κρυώσει τη σοκολάτα μας μέσα στο ψυγείο. Οπότε πάω πίσω εδώ, η γκανάζ είναι εντάξει. Κλείσε, τέλεια, εδώ. Και έτσι όπως είναι πάνω από την γκανάζ θα κάνω, θα ρίξω το μείγμα της καραμέλας. Κοιτάξτε εδώ, το βλέπετε, για φανταστικό. Είναι αρκετά σεξι, έως πάρα πολύ σεξι. Πάμε να προσθέσουμε από πάνω την άλλη ζύμη κουρού. Οπότε, ανοίγω τη συσκευασία, εδώ. Και αυτό που θα κάνω σήμερα, είναι επειδή έχω κέφια, απλά να κάνω κάποια σχεδιάκια από πάνω. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε να έχει τρύπες το ζυμαράκι μας, είτε μικρές τρύπες με ένα μαχαίρι, είτε πιο εμφανίσιμες, όπως τις κάνω τώρα εδώ πέρα, για να αναπνέει μέσα η γέμιση και να μην σκάσει το ζυμάρι. Οπότε πάρτε ένα καπάκι από αναψυκτικό, πάρτε ό,τι σας βρίσκεται στο σπίτι, κόψτε κανένα δύο τρυπούλες εδώ πέρα, έτσι όπως είναι, τούμπα. Εδώ, μια χαρά, δύσκολο ή εύκολο, ανεύκολο. Αυτά που περισσεύουν πάρα πολύ, τα κόβουμε. Βέβαια δεν τα πετάμε, με λίγο ζάχαρη και κανέλα τι γίνονται. Πολύ ωραία μπισκοτάκια στο φούρνο. Θα κρατήσουμε ζυμάρι, μην το βγάλετε όλο. Λίγο ίσα ίσα, θέλουμε το πολύ πολύ. Εκεί πέρα που έχει παραπανήσει ο πολύ πολύ. Μίτσο, έλα εδώ. Γιατί σε πολλούς που μπορεί να φαντάζεται πάρα πολύ δύσκολο. Το μόνο που θέλω να κάνεις, αγόρι μου, είναι να πάρεις εδώ και να τυλίξεις εδώ, τα γύρω γύρω. Μπορείς να συνεχίσεις αυτό που κάνω εγώ. Να δοκιμάσω. Γεια. Συνεχίζεις από εδώ. Από εδώ. Ναι. Μπράβο, τύλιξε το. Αυτό είσαι, ένα χειροκρότημα που λέσαι. Πιο ένθερμο, ρε παιδιά. Τι ήταν αυτό, πολύ φλωρικό ήταν. Ναι! Αυτό είσαι, καταπληκτικό. Ρε φίλε, έκανες πολύ καλή δουλειά. Είμαι καλό. Και με φάει. Μπράβο. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, θα ρίξουμε λίγο άλυμα αυγού από πάνω. Κρόκο ή νεράκι. Εδώ. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι, θα βάλουμε πάνω και αυτά που βγάλαμε, εδώ και εδώ. Μπορείτε να πάρετε τα παραπανίσια κομματάκια εδώ πέρα και να κάνετε σχηματάκια, τύπου λουλουδάκια και να βάλετε εδώ. Να κάνετε 30 φυλάκια να βάλετε εδώ. Μπορείτε να πάρετε ιδιαίτερα κουπάτ και να κόψετε άλλα σχηματάκια και να βάλετε. Τα αφήνω πάνω σας, εγώ θα κάνω ό,τι πιο απλό γίνεται. Δεν θέλω να σας δυσκολέψει τη ζωή. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 185 βαθμούς. Θα ψήσω για 40 με 50 λεπτάκια. Εύκολη συνταγή ή δύσκολη? Μία γκανάζ, μία καραμέλα, μία καλή ζύμη κουρού και τέλος. Το γλυκό μας σε 45 λεπτά θα είναι έτοιμο. Δεν το κόβουμε ζεστό εντελώς, γιατί καταλαβαίνετε θα φύγει όλη η γέμιση από μέσα. Περιμένουμε λίγο να κρυώσει κανένα μισά ωράκι, οπότε πίσω σε μία ώρα και ένα τέταρτο. Αυτά. Οι πρώτοι Άγγλοι άπικοι ταξίδεψαν στην Αμερική μαζί με τις συνταγές πίτας τους. Με την πάροδο του χρόνου, η δημοτικότητα της πίτας έχει μεγαλώσει τόσο πολύ που σήμερα αναγνωρίζεται ως το πιο παραδοσιακό αμερικανικό επιδόρπιο με πιο διάσημες την κολοκυθόπιτα, την πίτα βατόμουρου και τη μιλόπιτα. Και η σοκολατόπιτά μου είναι έτοιμη. Για πίτα. Είναι ένα μικρό στρόγγυλο όνειρο, με τρυπίτσες. Αλλά αυτό που πρέπει να δείτε είναι το εσωτερικό. Το πιο φανταστικό είναι το γεγονός ότι είναι φλέικι από έξω, είναι τριφτή η ζύμη μας και η γέμιση μέσα είναι σοκολατένια και καραμελένια και φουντουκένια και χαμός. Και άντε γεια. Και δεν ξέρω γαλλικά, αλλά θα έλεγα 20 γαλλικά τώρα. Και 30 και 40 και 50 και ασανσέρ και ρεζερβουάρ και καρμπιρατέρ και... Κοιτάξτε εδώ,
Ναι, υπάρχει. Για την πίτα με σοκολάτα και καραμελωμένα φουντούκια, βάζουμε σε κατσαρολάκι την κρέμα γάλακτος και ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να πάρει μία βράση. Ψιλοκόβουμε την κουβερτούρα και τη βάζουμε μέσα στο μείγμα με την κρέμα γάλακτος. Αφήνουμε 20 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να λιώνει και στη συνέχεια ανακατεύουμε με μία μαρίς μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Για τη βάση, σε βουτυρωμένο και αλευρωμένο πυρίμαχο σκεύος, απλώνουμε τη μία ζύμη κουρού. Πιέζουμε ελαφρά με τα χέρια μας να πάρει το σχήμα του σκεύους. Απλώνουμε την κανάς και μεταφέρουμε στο ψυγείο για να σφίξει. Για τα καραμελωμένα φουντούκια, σε μία κατσαρόλα, βάζουμε το μέλι, τη ζάχαρη, το βούτυρο και αφήνουμε να λιώσουν σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε το αλάτι, τη βανίλια και ανακατεύουμε. Σπάμε τα φουντούκια στο μούλτι σε μεγάλα κομμάτια και τα βάζουμε στην κατσαρόλα. Αφαιρούμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει καλά. Προσθέτουμε τα αυγά, ανακατεύουμε καλά και μεταφέρουμε το μείγμα πάνω από την κανάς. Ανοίγουμε το δεύτερο φύλλο κουρού στον πάγκο εργασίας μας και κάνουμε λίγα σχέδια της αρεσκίας μας με ένα κουπάτ. Με αυτόν τον τρόπο θα εξατμίζεται όλη η υγρασία μέσα από την πίτα μας. Καλύπτουμε τη γέμιση με το δεύτερο φύλλο και κόβουμε περιμετρικά το φύλλο που προεξέχει. Αλείφουμε με τον αραιωμένο κρόκο και ψήνουμε για 40 με 50 λεπτά στους 185 βαθμούς. Αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε. Και το ακόμα πιο φανταστικό είναι ότι αυτό το γλυκό το τρως κανονικά έτσι. Δεν υπάρχει. Είναι μια καινούρια γεύση. Δεν την έχετε δοκιμάσει. Δεν μπορώ να σας περιγράψω γιατί φαίνεται σαν να έχει μέσα αλκοόλ, αλλά δεν έχει αλκοόλ. Η καραμέλα μαζί με τη σοκολάτα και τα φουντούκια βγάζουν μια μοναδική καινούργια γεύση που δεν έχουμε δοκιμάσει. Απ' έξω είναι τόσο τραγανό και από μέσα είναι τόσο μα τόσο ζουμερό και γεμάτο σε γεύση που όντως δεν έχετε φάει κάτι παρόμοιο. Φτιάξτε το και θα με θυμηθείτε. Άντε,